Ευθύνες στις Πριτανικές Αρχές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης επιρρύπτει η Εγνατία Οδός ΑΕ, αναφορικά με την μη λειτουργία του κόμβου που θα συνδέει την Εγνατία Οδό με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, μετά από σχετική ερώτηση που υπέβαλε η βουλευτής Β' Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης, Σοφία Σημακοπούλου. Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θράκης εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για τη μη λειτουργία του κόμβου Εγνατίας Οδού Νοσοκομείου Εύρου, που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και που θα έπρεπε να ενώνει την Εγνατία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν πολλοί συνάνθρωποι μας να φτάνουν μέσα στο νοσοκομείο, να χάνουν και τη ζωή. Η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο δεν δόθηκε ποτέ, ανέφερε μεταξύ άλλων η Σοφία Σημακοπούλου. Η ερώτηση, να σκεφτείτε, έγινε στις 29 Ιουλίου του 2024 προς το Υπουργείο Υγείας και προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το Υπουργείο Υγείας δεν απάντησε ως τώρα και λογικά δεν περιμένουμε απάντηση, όπως έχει συμβεί και σε άλλες ερωτήσεις που έχουμε κάνει. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβίβασε την ερώτηση στην εταιρεία Εγνατία Οδός, η οποία απάντησε στις 30 Εβδόμου του 2024. Ωστόσο, την ασυμφωνία μεταξύ της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και των Πριτανικών Αρχών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης φέρνει στο φως της δημοσιότητας η απάντηση της εταιρείας Εγνατία Οδός ΑΕ, η οποία διεκπεραίωσε την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την Εγνατία Οδό, μετά από αίτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή συνδετήριου κλάδου για την έξοδο των ασθενοφόρων στο νοσοκομείο. Η έξοδος ολοκληρώθηκε το 2022. Ο συνδετήριος κλάδος θα έφτανε στο νοσοκομείο με την βελτίωση ενός κομμάτινου δρόμου που υπάρχει δυτικά του νοσοκομείου. Ωστόσο όμως, οι Πριτανικές Αρχές εξέφρασαν επιφυλάξεις για πιθανά ατυχήματα στο χώρο του Πανεπιστημίου και πρότειναν μία άλλη χάραξη της σύνδεσης. Όμως με αυτή δεν συμφωνούσε η διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς θα απαιτούσε τη δημιουργία νέας φυλασσών με εξόδου. Δηλαδή εκεί ήταν το πρόβλημά τους. Αποτέλεσμα της ασυμφωνίας ήταν να παραμείνει ο κλάδος που κατασκεύασε η Εγνατία Οδός ασύνδετη μέχρι σήμερα και συνεπώς εκτός λειτουργίας. Η Εγνατία Οδός, μετά από αίτημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε στην κατασκευή συνδετήριου κλάδου επί του αυτοκινητοδρόμου για την εξυπηρέτηση ή έξοδο της κίνησης ασθενοφόρων από ανατολικά Κήπη προς το νοσοκομείο. Η έξοδος ολοκληρώθηκε το 2022. Συνδετήριος κλάδος κατά τις αρχικές συνεννοήσεις θα έφτανε στο νοσοκομείο με βελτίωση υφιστάμενης χωμάτινης οδού δυτικά του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι Πριτανικές Αρχές εξέφρασαν επιφυλάξεις για πιθανά ατυχήματα μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου και πρότειναν εναλλακτική χάραξη της σύνδεσης ανατολικά. Με την χάραξη αυτή δεν συμφωνούσε η διοίκηση του νοσοκομείου, καθώς θα απαιτούσε την δημιουργία νέας φυλασσόμενης πύλης εισόδου. Αποτέλεσμα της ασυμφωνίας ήταν να παραμείνει ο κλάδος που κατασκεύασε η Εγνατία Οδός σύνδετος μέχρι και σήμερα και συνεπώς εκτός λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις προσπάθειες της Δέλτα Τηλεόρασης να έρθει σε επαφή με τις Πριτανικές Αρχές του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, η επικοινωνία δεν κατέστη δυνατή ώστε να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις. Σε ένα καλύτερο αύριο, ελπίζει βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, επισημένοντας ότι στόχος του εκάστοτε πολιτικού είναι η επίλυση των σημαντικών ζητημάτων που δυσχεραίνουν την ζωή των πολιτών. Αν αναρωτιέστε γιατί μια βουλευτής της Β' Πειραιά να ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα των πολιτών της Αλεξανδρούπολης ή κάποιας άλλης περιοχής στην ελληνική επικράτεια, θα σας πω ότι οι ερωτήσεις που κάνω εγώ και οι άλλοι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης αφορούν όχι μόνο τις περιφέρειές μας, αλλά όλη την Ελλάδα και όπου υπάρχουν Έλληνες και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε από τον ιστότοπο της Βουλής. Εμείς ως Ελληνική Λύση και πρωτίστως ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που λέει πάντα την αλήθεια και αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Θέλει να ξαναβρει ο Έλληνας το χαμογελό του, όχι να σκύβει το κεφάλι μερικές φορές από ντροπή, γιατί το σύστημα τον έχει καταντήσει επέτει. Αγαπάει την πατρίδα του και αυτό το δείχνει με τα έργα του καθημερινά. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που κάνει πραγματική αντιπολίτευση με επιχειρήματα.